18 Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα των μουσείων. Η Ελλάδα ανήκει στο Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων, είναι ένας οργανισμός διεθνής και μέσα σε αυτόν και το Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας με τα παραρτήματά του. Εμείς στο παράρτημα της Τρίπολης αύριο με 136 ακόμα παραρτήματα, με 136 ακόμα μουσεία της χώρας μας θα γιορτάσουμε αυτή τη μέρα με μια εκδήλωση η οποία η θεματική της είναι ακριβώς το θέμα του φετινού εορτασμού που είναι η δύναμη των μουσείων, είναι διεθνές το θέμα, σε όλες τις χώρες δηλαδή όσοι γιορτάσουν θα αναπτύξουν αυτό το θέμα. Έρχεται πολύ επίκαιρο το θέμα και το βλέπω σε συνδυασμό με το περσινό που ήταν αναστοχασμός και επανεκκίνηση των μουσείων που δεν αφορούσε μόνο την υπόθεση κορονοϊού, αφορούσε μια γενικότερη κοινωνική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα μουσεία, πώς θα επαναπροσεγγίσουν τον κόσμο και πώς θα ανεβάσουν τις επισκεψιμότητές τους και πώς ο κοινωνικός τους ρόλος θα διευρυνθεί. Άρα λοιπόν είναι συμφασμένα το περσινό με το φετινό θέμα. Φέτο θα δούμε λοιπόν με αυτά που κάναμε πέρσι και από το Πολεμικό Μουσείο της Τρίπολης έκανε αρκετές δράσεις πάνω σε αυτόν τον άξονα, θα δούμε ποια είναι η δύναμη, τι αποκτήσαμε δηλαδή μέσα από αυτό το πράγμα και αυτό θα γίνει με μια εκδήλωση την οποία έχουμε σχεδιάσει για τις 7.30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, της Τετάρτης. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η πολιτισμολόγος η κυρία Νικόλετα Πλατανίτη που είναι νομίζω πιο κατάλληλη να μας αναπτύξει το θέμα λόγω της εξειδίκευσής της στον πολιτισμό. Και φυσικά να ευχαριστήσω το Δήμο Τρίπολης που μας έχει παραχωρήσει την φιλαρμονική που θα διανθίσει μουσικά το πρόγραμμα για να είναι και πιο ευχάριστο στους φίλους μας που θα έρθουν να μας παρακολουθήσουν με ένα πρόγραμμα με ελληνικές και ξένες μελωδίες που έχει επιμεληθεί ο αρχιμουσικός ο κ. Σωτήρης Κοστούρος. Όπως είπατε κι εσείς θα δείτε τη δύναμη των μουσείων. Αν σας ζητούσα λίγο να μου πείτε τη δική σας εμπειρία εδώ από το Πολεμικό Μουσείο, ποια είναι? Το Πολεμικό Μουσείο, ο κορονοϊός μας άνοιξε και κάποιες διαστάσεις διαφορετικές. Χρησιμοποίησαμε περισσότερο το διαδίκτυο και προσπαθήσαμε να πάμε το μουσείο στα σχολεία, στα σπίτια και να πάμε εμείς στον κόσμο και όχι να περιμένουμε στατικά τον κόσμο να έρθει να δει τα εκθέματα που είναι στατικά στον τοίχο. Παράλληλα προσπαθούμε με μια επαυξημένη πραγματικότητα που επεξεργάζεται το Μουσείο της Αθήνας να δώσουμε κίνηση στα εκθέματα, δηλαδή μέσω της τεχνολογίας ένας πίνακας ζωγραφικής ή μια φωτογραφία παίρνει κίνηση. Αυτό γίνεται λίγο διαδραστικό με τον επισκέπτη που μπαίνει στις απορίες του να ρωτήσει περισσότερα για μια φωτογραφία, γιατί όπως ξέρουμε μια φωτογραφία ιστορική από μάχες και από πολεμικές ιστορικές περιόδους της χώρας μας έχει πολλά να πει από το απλά να κάθεται σε έναν τοίχο. Αυτές είναι οι προσπάθειες που κάνει η Αθήνα αυτή τη στιγμή. Φυσικά διευρύνοντας και τον άξονα των μουσείων, δηλαδή αυτή τη στιγμή δημιουργούμε μουσεία στην Χαλκίδα, στα Χανιά, της Καλαμάτας το στρατιωτικό μουσείο, σύντομα θα ενταχθεί και αυτό στο ομπρέλα του Πολεμικού Μουσείου των Αθηνών. Και νομίζω ότι όλες αυτές οι δράσεις εξωστρέφειας των μουσείων είναι αυτές οι οποίες προσεγγίζουν τον κόσμο στον χώρο τους. Όπως μια δράση που είχαμε πέρσι με τα παιδιά που λέγαμε τα παιδιά ρωτούν το Πολεμικό Μουσείο που από το σπίτι του ένα παιδί μας ρωτούσε για τον Κολοκοτρώνη και εμείς από το μουσείο του απαντούσαμε, νομίζω ότι αυτό είναι μια διαδραστική κατάσταση η οποία θα επιφέρει την αυριανή των μουσείων το μέλλον τους. Και βλέπουμε και με αφορμή την τελευταία παρουσία εδώ που ήταν και Ολυμπιονίκες και λοιπά, σε κάθε πολιτιστική δράση που λαμβάνει η χώρα στην πόλη μας, βλέπουμε ότι σε αυτή συμμετέχει με τον τρόπο του και το Πολεμικό Μουσείο, δηλαδή γίνεται χώρος επίσκεψης. Ναι, πάλι μέσα αυτό που είπατε θα ευχαριστήσω το Δήμο Τρίπολης που συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα κινήσεων του συγκεκριμένου συλλόγου την επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο. Και αυτό έγινε απόγευμα. Μάλιστα συνέπεσε με τη μέρα την Ευρωπαϊκή Νύχτα των Μουσείων και γι' αυτό ήρθανε και αργά το απόγευμα, οπότε να το κάνουμε ένα συνδυασμό έτσι της δράσης. Εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ, όπως και αυτοί τους είδα να έχουν έτσι ιδιαίτερα συναισθήματα μέσα στο μουσείο, παρόλο ότι είδαμε ανθρώπους έτσι μιας κουλτούρας διαφορετικής από αυτή που βλέπουμε κάθε μέρα, με τα δερμάτινά τους, με τα κρεμαστά τους, με όλο αυτό το που έχει η Χάρλεϊ Ντάβιτσον έτσι σαν κουλτούρα διεθνώς. Ήρθανε με τις απορίες τους, με το ενδιαφέρον για το μουσείο, κάτσαν παραπάνω ώρα από ό,τι είχαν προγραμματίσει και φυσικά είναι μια διάδραση του μουσείου με έναν πολιτιστικό σύλλογο, άσχετα αν αυτός ασχολείται με την ιστορία ή ασχολείται με γενικότερα θέματα έτσι, γραμματείας και θεωρητικών.
Περιμένουμε λοιπόν τους φίλους του μουσείου και τους συμπολίτες μας αύριο στις 7.30 ώρα στο Πολεμικό Μουσείο, λίγο νωρίτερα να ερχόμαστε όπως πάντα. Δεν έχουμε πια ελέγχους που είχαμε του κορονοϊού. Είναι η πρώτη μας ανοιχτή πλέον εκδήλωση μέσα στο εκθετήριό μας και πιστεύω να το χαρούμε και εμείς και ο κόσμος μας.